Πολύ οριακό μια φορά η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης. Φιλόδημος, κεντρική πλατεία αλλά και ΔΕΙΑΗ και προσφυγικό ήταν μεταξύ των θεμάτων που έθεσαν επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή. Αναφορικά με το πρόγραμμα Φιλόδημος, που μονοπόλησε και το ενδιαφέρον της κουβέντας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Αρλέτος ξεκαθάρισε ότι με βάση τη σημερινή κατάσταση δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη των έργων. Στην εκτός λοιπόν ημερήσιας διάταξης συζήτηση, ο επικεφαλής αντιπολίτευσης Τωμάς Μπέγκας ζήτησε ενημέρωση για το έργο του βιολογικού καθαρισμού και τη μεταφορά της λιματολάσπης, ενώ αιτήθηκε να υπάρχει ενδελεχή συζήτηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ο ίδιος μάλιστα ο πρώην Δήμαρχος έθεσε αυτόν στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής για οποιαδήποτε ενημέρωση αναφορικά με το προσφυγικό, ενώ πληροφόρηση, όπως είπε, θα μπορούσε να δώσει και ο πρώην Αντιδήμαρχος Παντελής Κολόκας, που είχε χειριστεί, όπως είπε ο κ. Μπέγκας, τα θέματα αυτά. Αναφέρθηκε παράλληλα στην ανακοίνωση για την αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων στην κεντρική πλατεία για να υπογραμμίσει ότι επί δικής του θητείας είχαν προχωρήσει σε διαγωνισμό για την πλατεία που όμως σταμάτησε. Θέση για την κεντρική πλατεία πήρε και ο πρώην Αντιδήμαρχος Ανάσης Μανταλόβας με ανακοίνωσή του, όπου αναφέρει μια σειρά από στοιχεία αναφορικά με το διαγωνισμό και τονίζει ότι για την ανακατασκευή της πλατείας είχε δοθεί θετική απάντηση από την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων αλλά και από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων. Σχετικά με το διαγωνισμό του βιολογικού, της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού και της λιματολάσπης, ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, κυρίως για το βιολογικό καθαρισμό, για το έργο του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος είναι και ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι η απομάκρυνση της λιματολάσπης, της αποθηκευμένης λιματολάσπης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού. Η Τατιάνα Καλογιάννη εστίασε στη ΔΕΙΑΗ και απευθυνόμενη στον πρόεδρό της ζήτησε εξηγήσεις, μιας και όπως είπε, υπάρχει απευθείας ανάθεση για έργο και παράλληλα υπάρχει και μελέτη κόστους για την απευθείας ανάθεση του έργου στην ίδια πρόταση. Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για τη στήριξη της ΔΕΙΑΗ για υποβολή πρότασης με τίτλο κτλ. Στο ΠΕΠΗ Πύρου και ορισμός επιτροπής διαπίστωσης κόστους. Κόστους της ανάθεσης. Άρα είναι λάθος ο τίτλος. Έτσι όπως διαβάζει κάποιος, ο τίτλος της πρότασης έπεται. Είναι τελώς διαφορετικό και θα το φέρει σαν τεχνικό δελτίο αυτό που θα υποβληθεί στο ΠΕΠΗ Πύρου. Στο ζήτημα που έθεσε η Τατιάνα Καλογιάννη αλλά και ο πρώην Δήμαρχος Τωμάς Μπέγκας, απάντησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Αέρης Μπαρτζόκας. Ο κ. Μπαρτζόκας απάντησε ότι η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε εκτάκτος προκειμένου να γίνει ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη τη σύνταξη τη πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση του αντλιοστασίου της Κρίας. Η πρόταση, όπως είπε ο κ. Μπαρτζόκας, έπρεπε να υποβληθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος του μήνα και η υπηρεσία της ΔΕΙΑΗ δήλωσε αδυναμία για τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου. Ανέφερε ακόμη ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία για να αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο το προσχέδιο της σύμβασης και ο φάκελος για το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι παρούσα η ΔΕΙΑΗ στη συνεδρία 12 όταν θα διανυκτηθούν τα κονδύλια αυτά. Η πρόταση λοιπόν έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση του αντλιοστασίου των πηγών της Κρίας, που έχει να κάνει και με τους πίνακες του λιπικού και με ηλιακούς συλλέκτες και γενικότερα γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Ο Λάζαρος Νάτσης στάθηκε στα όσα προέκυψαν από την απόπειρα κατάληψης δημοτικού κτηρίου, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες που έχουν να κάνουν με την κατάσταση του οικίματος, μιας και όπως είπε, πέφτουν σοφάδες και από κάτω βρίσκονται τα ταμεία της ΔΕΙΑΗ. Να σημειώσω ότι μετά την τοποθέτηση που έγινε, υπάρχει ανάγκη να προκύψει μια νέα τοποθέτηση από τη Δημοτική Αρχή περί ασφάλειας του κτηρίου. Στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου στο κτίριο και όπως φάνηκε, το κτίριο είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο. Συνεπώς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διορθωθεί άμεσα αυτό το ζήτημα. Ο Νίκος Γκόντας στάθηκε στο προσφυγικό μεταναστευτικό, που όπως είπε είναι αναμφίβολα ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα που χρήζει αποφάσεων και ενεργειών. Όλοι στην παρόλια του Δήμου, οι πρόσφυγοι σε αυτή τη στιγμή είναι 2.380. Ήδη είναι στο διπλάσιο. Επήγει λοιπόν επ' αυτού του θέματος να ληφθεί και μια θέση από το σώμα μας. Η Όλη Τσουμάνη προτίμησε να σταθεί στην Παγκόσμια ημέρα για άτομα με αναπηρία, τονίζοντας την ανάγκη στήριξής τους, ενώ ο Χρήστος Πατσούρας, στη δική του τοποθέτηση, ζήτησε μεταξύ άλλων εξηγήσεις για την οριστική απάλυση δύο υπαλλήλων του ΟΚΠΑΠΑ. Άρα η κρατική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία είναι αυτή και καταγγέλνουμε. Και θέτουμε στο επίκεντρο, αν θέλετε, πρέπει να μας απασχολεί
την αφορμή και την συζήτηση που εμείς επιμένουμε να γίνει με την έρευνα. Θέλω μια εκδέλωση όσον αφορά. Πληροφορήθηκα για κάποιες απολύσεις, δύο πωλήσεις εργαζομένων στον πρόσωπο Παπά. Το τι έχει συμβεί ακριβώς. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ στην τοποθέτησή του απάντησε σε όλα. Αναφορικά με το φιλόδημο υπογράμμισε ότι αυτό που ενδιαφέρει τη Δημοτική Αρχή είναι να προχωρήσουν τα έργα χωρίς να προκληθούν προβλήματα. Ο Δήμος, είπε, βαδίζει σύμφωνα με τον προγραμματισμό και θα υποβάλει τις προτάσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται. Για την κεντρική πλατεία ανέφερε πως η εικόνα της είναι αξιοθρήνητη και συμπλήρωσε πως είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως του υλικού αλλά και της χρήσης που γίνεται και προκαλεί προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν, είπε, να μένουμε με μια τέτοια πλατεία. Διορθώνουμε τα σπασμένα πλακάκια και θα προχωρήσουμε για την αναμόρφωσή της. Ενώ επανέλαβε ότι η μελέτη που είχε επιλεγεί παλιότερα και μετά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό δεν ικανοποιεί αισθητικά μεγάλη μερίδα πολιτών. Η πλατεία μας είναι αξιοθρήνητη. Τα μισά σπαγκάκια είναι σπασμένα. Είναι αποτέλεσμα πολλών. Και ένας από τους λόγους είναι και η χρήση. Και νομίζω το επισημάναμε και στην ανακοίνωση που κάνουμε. Δεν μόνο το υλικό, το οποίο είναι και η χρήση. Όταν πάνω στα κεντρική πλατεία υπάρχουν τόνοι βάρους. Δεν ξέρω τι είδους πλακάκι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αντέξει και αυτό θα πρέπει να το δούμε άμεσα. Αλλά πάντως πρέπει να δούμε για το μέλλον τι θέλουμε από αυτή την κεντρική πλατεία. Αν θέλουμε να έχουμε αυτοκίνητα ράλι όπως ήμουν παρόν και με αυτοκίνητα βάρους τόνων, δεν ξέρω τι είδους πλατεία πλακάκι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αντέξει. Δεν πρέπει να αποφασίσουμε κι εμείς τι θέλουμε ακριβώς για να ξέρουμε τι θα περιμένουμε από αυτή την πλατεία. Επομένως, το άμεσο το οποίο επιχειρήσαμε, χωρίς καμία διάθεση τριαπολογίας, είναι το αυτονόητο. Ότι δεν μπορείς να μείνεις με μια τέτοια πλατεία, ειδικά τώρα που έχουμε γιορτές, αλλά και γενικότερα. Πρέπει να κάνεις κάποια άμεσα μέτρα, να διορθώσεις τα σπασμένα πλακάκια. Ο κ. Ελισάφ ανακοίνωσε επίσης ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής Διαβούλευσης ώστε να παρεμβαίνει πιο οργανωμένα και σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα για κέρια ζητήματα της πόλης. Θα πληρωθούν, όπως είπε, οι δεσμεύσεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής προς τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ ενδέχεται να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για την επιχορήγηση των δράσεων των συλλόγων. Για το προσφυγικό, ανέφερε ότι θα γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν καθοριστεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο φαίνεται ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.